Back in Greek. Όπως μπορείς, έτσι ελεύθερα, άνετα. Θα το κόψω εγώ μείνει. Πίσω τη χρονολογία το 63, ήμουν κάτι 14 χρονών τότε και κάνουμε μία πάρτι μέσα σε ένα τεράστιο αυλή εκεί στο Σικάγο, 40 παιδιά και χορεύομαι και ξαφνικά ακούω ησυχία, μότο μουσική, αντί να ακούω μπλα μπλα και γύρισε γιατί νόμιζα δύο, γιατί Σικάγο άρεσε να κάνει μπουνιέ μετά όλη την ώρα και νόμιζα ήταν τέτοιο και χόρευε ακόμα. Και ξαφνικά γυρίζω και βλέπω αρχίζει να φωνάζει όλα τα κορίτσια και μερικά αγόρια. And they were all looking up. So I looked into the sky, nice summer sky. It was clouds, but there where this object was, it was blue. It was at the level of the clouds. Ήταν ίσο με το σύννοφα. Και τι ήταν? Ήταν ένα γυάλινο κάψουλα μέγεθος 2 στάδια. Τεράστιο, μεγάλο. Ναι, αλλά ψηλά ψηλά. Και εγώ λέω, και να είναι τόσο κοντά, πρέπει να ακούμε κάτι θόρυβο. Και όσο βλέπω αυτά, το ήλιο για να ανακλάει πάνω αυτό το γυάλινο κάψουλα, inside was... Μέσα είχε ατμούς, ελαφρύ χρώματα με κατρισπίθια. Σπινθυρισμούς ηλεκτρικούς έβλεπες μέσα. Ναι, ναι. Σαν εκένωση πλάσματος κάτι, ας πούμε, σαν... Sparkling. Ναι. Έβλεπες μέσα σπινθύρες εσωτερικά μέσα στο γυάλινο. Κοά, ναι. Και την ίδια στιγμή έχω ακούσει για δίσκους και τέτοια από 9 χρόνο. Αλλά την φορά ήταν ένα γυάλινο κάψουλα στην αέρα και λέω με το αυτό μου πώς στέκει αυτό το πράγμα χωρίς να κάνει θόρυβο και να είναι κοντά και να στέκει εκεί. Και ξαφνικά σκέφτησα πως αυτά τα πράγματα που βλέπω είναι και επιστημονικά και σατανικά. Που κανονικά όλο το ούφος, ιστορία αυτά, είναι πραγματική σοφία από το διαβόλο. Ο Χίτλερ ήταν σατανιστής, Εβραίος κλπ. Και ξαφνικά κοπάνισε τη μουσική και ξαφνικά όλοι έβλεπε κάτω σαν δεν έγινε τίποτα και αρχίζουν να χορεύουν πάλι. Τέλειωσα το πάρτι, το άλλο πρωί έλεγε με τη μάνα μου τι έβλεπα. Η μάνα μου νόμιζε έχω πλέξει με ναρκωτικά, ξέρω εγώ τι, αλλά τότε δεν, τα παιδιά δεν είχε τέτοιο πράγμα τότε. Και έλεγα αυτά που έβλεπα. Και από εκεί και πέρα, όλα τα χρόνια, είχε αυτά τα γνωστά Men in Black following. Οι άντρες τα μαύρο να μου ακολουθεί όλη την ώρα. Και κάτι 10 φορές έστειλε άνθρωποι να μου φωτογραφίζει. Και εγώ λέω, τι πράγμα είναι αυτά. Εγώ παιδί και ο άντρας να κάνει φωτογραφία και να τρέχει. Δεν μπορούσα. Σε τράβηξαν φωτογραφία δηλαδή αυτοί, ναι, ναι, οι τύποι με τα μαύρα. Ναι, και μια φορά ήταν με movie camera. Σε τράβηξαν και βίντεο. Fortunately, all these times... Εκεί ήσουν 14 ετών τότε. Ναι, I had people with me. So I didn't have to think I was going crazy. Γιατί είχες μάρτυρες, τότε ήταν και άλλοι άνθρωποι που, ναι, ήταν μαζί σου. Πάντως ήταν κάποιος μαζί μου. Ναι.
Και από τότε είμαι κολλημένο από το κράτος και με δολοφόρος, γιατί έβλεπα αυτά τα πράγματα και κάνω ένα μικρό τύπο αεροπόστολη, και το μόνο που δεν θέλω μέσα αυτή την εποχή που θέλω να είναι όλοι αντίχριστοι και άθεοι και ηλίθιοι, ναι. Κάνω κάτι που δεν αρέσουν. Και όλη την ώρα είναι μαζί μου. Αν προσπαθώ να κάνω μια πράξη αεροπαστολική με χαρτιά, DVD και τέτοια, είναι μαζί μου. Και πάνε και το σηκώνουν να μην ξέρει κανένας. Αυτό μου έκανε έμπνευση μόνο και μόνο για να συνεχίζω. Γιατί αυτά τα ιστορία είναι 40 χρόνια. 40 χρόνια σε παρακολουθούν δηλαδή. Ναι. Και 40 χρόνια σηκώνει αυτά που αφήνει για τον κόσμο. Ναι. Μόνο αν είναι αυλή και χολάκι, μόνο τότε. Αλλά ό,τι ήταν έξω... Το μαζεύουνε, έρχονται από πίσω σου και το μαζεύουν. Πίσω από μου και το μαζεύουν. Μάλιστα. Το σκοπό όλα αυτά που κάνουν, αφού έχουν κάνει κλωνοποίηση από την εποχή του Χίτλερ, όλοι οι γενέτιστες πήγαν Αμερική, στην NASA, και έχουν τελειοποιηθεί όλα τα έρευνα που έχουν κάνει τόσο χρόνια, γιατί είχε το UFO, αλλά το UFO πήγε τόσο γρήγορα, το ανθρώπινο σώμα δεν αντέχει αυτά. Τότε έχουν φτιάξει από το concentration του Hitler, έβλεπαν την τηλεόραση που μία Εβραίησα, they took genetic eggs from her, and they took a small man, and they put it together with Savara. Ένωσαν δηλαδή τα οάρια της γυναίκας, το σπερματοζωάριο του άντρα, με γονίδια Σαύρας. Ναι, and they created the little people that they needed to endure the pressure of the UFO. But the end result of this is θέλουν να κάνει τα άνθρωποι να πιστεύουν που αυτά τα πράγματα είναι από άλλο γαλαξία. Ότι είναι εξωγήινη. Χρόνια. Θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι αυτά τα όντα... Δεν μιλάνε κανένας ούφος, είναι μόνο και μόνο για να διαφημίσει, για να δημιουργεί μια περιέργεια να μάθουν και άλλα για αυτά. Δήθεν είναι μυστικά, δήθεν κρύβουν, αλλά όλα αυτά είναι φτιαγμένοι στα 130 υπόγεια βάσεις που είναι 2 μίλια κάτω από τη γη, με το Αμερικάνο τα λεφτά βέβαια. Και έχουν κλωνοποιηθεί άλλα είδους οντότητες που λέει και το DVD. Και να πλανηθεί ακόμα και τους χριστιανούς, είναι μία μέρος που Ιησούς έλεγε μία μέρα θα έρθω με τους αγγέλους μου, και σαν εστραπή από μία πλευρά το ουρανό την άλλη, και θα είναι φανερό, θα είναι μέρα της κρίσεως. Αλλά ποιος διαβάζει το Ευαγγέλιο πια? Και απάντα διάφορα προγράμματα προσπαθούν να λέει Ιησούς Χριστός ήταν από άλλο γαλαξία, κλωνοποιημένο. And all of this was to defame, για να κάνει διαφημίσει του Ιησού, και να πει ήταν ένα φτιάχμενο πράγμα, προσπάθησε να κάνει ειρήνη πάνω του πλανήτη. Δεν τα κατάφερε. Αλλά με τις αίρεσεις έχουν κάνει οι Εβραίοι παπιστές και Προτεστάντες, έχουν κάνει χριστιανισμός τη Δύση, την ώρα που η Ελλάδα είχε ξύλο από τους Τούρκους, άλλο εφεύρεση δικά τους, για να πιστεύουν όλα αυτά τα σχεδιασμένα πράγματα επί αίρεση,
να μην θέλει άνθρωποι Ευαγγέλιο Χριστό αίρεση, ναι. Γιατί είναι και εύκολα αλλά πολύ δύσκολα, γιατί έχεις να κάνει με το αυτόν σου, με τα άνθρωποι γύρω σου και με τα δαιμόνια. Και φυσικά την αλήθεια είναι πολεμημένη αιώνες με αυτόν τον τρόπο. Και το σχέδιο είναι να μου φέρετε ένας Clark στην Αμερική, έχει φτιάξει ένα βιβλίο που δείχνει κάτι τέτοιο. What they're going to do is over all the major cities have these UFOs come by the hundreds in the sky in a big UFO in the middle, which is the God that the Jews have been waiting for. Ο Θεός που περιμένει οι Εβραίοι τόσους αιώνες, λέει το Μεσσάια δεν είναι ο Ιησούς. Ιησού. Περιμένουν ένα άλλο Μεσσία. Περιμένουν άλλο. It's possible, είναι εύκολα για να ξέρει κανένας που πιθανόν κλωνοποιημένοι θα είναι και αυτός. Και θα έρθει με ούφους, είναι αυτός μέσα στο μέση και θα πει με όλο τον κόσμο που αυτός είναι το Χριστό. Που αιώνες περίμεναν οι άθεοι να έρθουν. Και από αυτά οι άνθρωποι του πλανήτη με λίγο LSD μέσα στο εκεί που μαζεύει το νερό. Στις λίμνες που μαζεύεται το πόσιμο νερό. Ναι. They're going to dump LSD in the water. Και όλοι, με την LSD μέσα στο νερό, οι άνθρωποι θα είναι αλλοπλανητικό μόνο τους. Και να βλέπει όλα αυτά τα πράγματα και σιγά σιγά θα δυσφημίσει τους χριστιανούς ως εχθροί. Ναι. Τόσες αιώνες κορύδεψε όλο το πλανήτη, πω, τόσο θάνατος φταίει χριστιανισμός. Τους θανάτους και πόλεμους δεν είναι με τους Ορθοδόξους. Εμείς είχαμε μόνο βάσανα από τους άθεους. Αλλά όλοι οι αιρετικοί. Σταυροφορίες, τουρκοκρατία. Έκανε κάτι έσκι εναντίον την. Πρωτοσάιζε Ρωμακαθολική Εβραία. Έκανε έσκι εναντίον χριστιανισμός. Όλα τα κράτη της Δύσεως. Για να φαίνεται χριστιανισμός είναι μόνο για. Πόλεμο. Για τρελούς και να σκοτώσει κόσμο. Mm. Και με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που δεν καταφέρουν να είναι εκλεκτοί και να είναι με το Θεό, όλα αυτά τα άνθρωποι φυσικά θα πάνε με το Αντίχριστο αμέσως. Και λέει το Ευαγγέλιο στην Αποκάλυψη, 3,5 χρόνια θα κάνει πανεγύριο Αντίχριστο, προηγείται ειρήνη και χωμόελα και βοήθεια και τζάμπαλοφορία που έχει αρχίσει, όλα καλά, όλα ειρηνικά, όλοι οι χριστιανοί με το COVID κυνηγημένοι με το ΟΤΕ μαζεύουν πληροφορίες για να ξέρει ποιος είναι ποιος. Εμβόλια, πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και τότε με το σχέδιο το IBM, ναι, που έχει βοηθήσει το Adolf Hitler για να βάζει αριθμούς πάνω του άνθρωποι. Σήμερα αυτά είναι άμκα. Και από αυτά ξέρουν τα πάντα για όλους και ξέρουν σύντομα ποιος να έχει το εμβόλιο που θα το στείλει στην άλλη ζωή. Πέρα από αυτά που υπάρχει ένα νάνο ρομπότ που σε 2 χρόνια είσαι νεκρό έτσι κι αλλιώς. Πόπο. Αλλά πιθανόν σε 2 χρόνια θα έχουμε πόλεμο και εκατομμύρια να πέσουν κάτω την ίδια μέρα, θα θεωρούν είναι φυσικά, είναι πόλεμο. Αλλά τώρα
έκανε εγκεφαλοπλήσιμο με το σατανικό τηλεόραση που είναι σατανικό πια. Και όλοι οι άνθρωποι νομίζουν που θα σωθούν με το εμβόλιο. Και όλοι οι χριστιανοί με πράκτορες από πίσω τους, αν είναι σπουδαίοι άνθρωποι, πραγματικοί χριστιανοί, τους ακολουθούν, του βάζουν κάτι μες στο φαϊτό τους, το ξέρουν το χείο, το αεροπλάνο, το... ακολουθημένα. Γιατί έχουν το πρωτό στάδιο, ένα τσιπάκι πάνω τους θέλουν δεν θέλουν, μπαίνουν στο σπίτι και βάζουμε στα ρούχα μας και πάνε μαζί μας και πράκτορες. Και κάτι μάησες, συνήθως πάνω το αεροπλάνο, βάζουν κάτι σκατά μες στο φαϊτό τους, τρώνε αυτά και μέχρι να φτάσει στην προορισμό τους, αρχίζουν να έχουν πυρετό. Και από το πυρετό νομίζουν είναι COVID και όλοι γύρω τους λέει να σωθεί το Άγιο μας. Και τρέχουν τα νοσοκομεία και εκεί έχουμε και νοσοκόμες και γιατροί που περιμένει να το δώσουν το COVID για να πεθάνουν. Τα υπόλοιπα θα μάθεις μόνος σου. Ευχαριστούμε πολύ.